Θα ταξιδέψουμε στο Λονδίνο, θα συνομιλήσουμε με ένα Έλληνα της περιοχής, τον κύριο Γιάννη Κωστόπουλο. Κύριε Κωστόπουλε, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Η συνάδελφος Γιώτα Αρχοντάκη πριν από λίγα δευτερόλεπτα μας έδωσε την θετική είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου. Οι πρώτοι εμβολιασμοί στη Μεγάλη Βρετανία την ερχόμενη εβδομάδα. Το κλίμα στις τάξεις και της ελληνικής κοινότητας ποιο είναι? Γενικά ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς. Δεδομένου ότι πλησιάζουμε Χριστούγεννα, πάρα πολλοί Έλληνες θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα να κάνουν Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους, να γιορτάσουν τις γιορτές. Οπότε όλοι το περιμένουν πώς και πώς. Γενικά όλος ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς από τη μια. Από την άλλη είναι και αυτοί οι οποίοι είναι λίγο πιο σκεπτικοί, το σκέφτονται, δεν είναι τόσο σίγουροι. Νιώθουν ότι έχει γίνει πολύ βιαστικά, οπότε υπάρχει έτσι μια... Ο κόσμος δεν είναι πολύ σίγουρος. Ο κόσμος δεν είναι πολύ σίγουρος, υποθέτω ένα μικρό ποσοστό, καθώς οι περισσότεροι το περιμένουν και θα εμβολιαστούν, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, κύριε Κωστόπουλε. Υποθέτω αυτό τουλάχιστον επικρατεί. Ναι, έχουν πει ήδη ότι πρώτα απ' όλα θα πάνε στα τα πρώτα εμβόλια. Θα δοθούν, έκανε την ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός ότι θα δοθούν στις ευπαθείς ομάδες, θα δοθούν σε γυροκομεία και σε ανθρώπους που δουλεύουν σε γυροκομεία, μετά στους σε γιατρούς νοσοκόμους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ας πούμε, του πυρός, και μετά, όπως είπα, οι ευπαθείς ομάδες. Για ανθρώπους σαν και εμένα, ας πούμε, που γενικά είμαι υγιής, δεν θεωρούμε ευπαθή ομάδα, δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι πριν την άνοιξη, για να με ειλικρινήσω. Η δισιογραφία σήμερα κινείται γύρω από αυτή την θετική εξέλιξη, φαντάζομαι, κύριε Κωστόπουλε, η δισιογραφία σε επίπεδο Μεγάλης Βρετανίας. Ναι, ναι, όλοι αυτό συζητάνε, είναι αλήθεια. Όλος ο κόσμος αυτό συζητάει. Όπως είπα, πολλοί κόσμος το περιμένει. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι λίγο σκεπτικοί, πιστεύουν ότι έχει γίνει πολύ βιαστικά. Ναι. Υπάρχουν φυσικά και οι συνωμοσιολόγοι που, εντάξει, αυτοί πάντα θα υπάρχουν και πάντα υπήρχαν, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Στο μέτωπο της διαχείρισης των κρουσμάτων κορονοϊού στο Λονδίνο υπάρχουν περιοριστικά μέτρα? Ναι, υπάρχουν περιοριστικά μέτρα. Παρ' όλα αυτά σήμερα άνοιξαν πάλι τα μαγαζιά. Εννοώντας τα μαγαζιά, τα εμπορικά καταστήματα, καθώς επίσης και εστιατόρια, καφέ, μπαρ. Οπότε ο κόσμος το περίμενε πώς και πώς να βγουν λίγο να κυκλοφορήσουν. Παρ' όλα αυτά έχουμε καταφέρει και έχουμε κατεβάσει πάρα πολύ τα νούμερα, τουλάχιστον στο Λονδίνο. Η επαρχία άργησε λίγο, θα αργήσει, δεν ξέρω, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Κύριε Κωστόπουλε, το γεγονός ότι κατέβηκαν αισθητά τα κρούσματα, ο αριθμός των κρούσματων σε επίπεδο στο Λονδίνο, για παράδειγμα, πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας? Καθαρά στο ότι ο κόσμος μαζεύτηκε αναγκαστικά. Υπήρξαν, ας πούμε, ξέρω, κάποιες εταιρείες οι οποίες, ενώ, ας πούμε, εγώ από τον Μάρτιο δουλεύω από το σπίτι και εγώ και η γυναίκα μου δουλεύουμε από το σπίτι, υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες ζήτησαν στο προσωπικό τους να επιστρέψουν στα γραφεία. Είτε είναι κάποια γραφεία τα οποία δεν είναι στο κέντρο του Λονδίνου, είναι λίγο πιο έξω, οπότε δεν βλέπουν τόσο πολύ, δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ή είναι κάποιες εταιρείες, ας πούμε, που τυχαίνει, έχουμε μια γειτόνισσα η οποία δουλεύει στο λογιστήριο μιας αλυσίδας εστιατορίων, που αφού άνοιξαν τα εστιατόρια για το προσωπικό τους πήγαινε, εννοώ σερβιτόροι, μάγειροι, όλα αυτά πήγαιναν στα εστιατόρια, δεν καταλάβαιναν γιατί ο κόσμος που είναι στα γραφεία δεν έπρεπε να είναι στο γραφείο τους και τους λέγανε να πηγαίνει στο γραφείο. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι άρχισε πάλι η κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπήρχε ο κόσμος και το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι άρχισαν πάλι τα νούμερα να ανεβαίνουν. Κύριε Κωστόπουλε, σήμερα μας... και τους νέους οι οποίοι δεν προσέχουν τόσο, αλλά ναι, τι να κάνουμε, πάντα έτσι ήταν. Κύριε Κωστόπουλε, σήμερα μας είπατε ότι άνοιξαν τα εμπορικά καταστήματα σε κεντρικά σημεία στο Λονδίνο. Για παράδειγμα, οι εικόνες, καταναλωτές κατέβηκαν στην αγορά, υπήρξαν εικόνες συνωστισμού? Δεν έχω παρακολουθήσει τις ειδήσεις για να δω ακριβώς τι έχει γίνει. Πάντως το περίμεναν ότι θα υπάρξει, ο κόσμος θα πάει τρέχοντας στα μαγαζιά. Δεδομένου ότι αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα ανακοινώθηκε κάποια μαγαζιά θα κλείσουν, λόγω, πιστεύω, λένε ότι είναι λόγω του κορονοϊού, θα κλείσουν τελείως. Οπότε τρέχουν κάποιοι άνθρωποι να προλάβουν κάποιες προσφορές σε μαγαζιά εμπορικά, κυρίως ρούχα και τέτοια,
για να αγοράσουν για τα Χριστούγεννα. Οπότε μια κάποια κίνηση θα υπάρχει. Υπάρχουν Έλληνες, μέλη της ελληνικής κοινότητας εκεί στο Λονδίνο που παραμένουν αποκλεισμένοι κατά κάποιο τρόπο. Αυτό μας είπατε και στον πρόλογό σας, ότι περιμένετε πώς και πώς πιθανότατα να εμβολιαστούν κάποιοι για να επιστρέψουν και να επισκεφθούν την Ελλάδα. Έχετε κάποια ενημέρωση? Όχι, κάποια τέτοια ενημέρωση δεν έχω. Αυτό που ξέρω είναι ότι λόγω του ότι για να έρθει στην Ελλάδα κάποιος αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, πρέπει οπωσδήποτε να έχει κάνει ένα τεστ. Όλοι ξέρω ότι ψάχνανε για τεστ. Πού μπορούν να κάνουν τεστ? Το τεστ το οποίο συμμορφώνεται στους κανόνες του ΕΟΔΗ. Δεν ξέρω ακριβώς ποιες είναι οι συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά εδώ πέρα ήταν γύρω στις 120 λίρες το πιο φτηνό τεστ. 120 λίρες είναι στα 140 ευρώ περίπου, 130-140 ευρώ. Κύριε Κωστόπουλε, βρεθήκατε το καλοκαίρι στην Ελλάδα, επισκεφτήκατε πρόσφατα την πατρίδα σας, τη χώρα μας? Ναι, αλλά επέλεξα να νοικιάσω αυτοκινούμενο τροχόσπιτο από το Λονδίνο, να μπω μέσα στο τροχόσπιτο και να βγω στην Ελλάδα. Σταμάταγα μόνο για να βάλω βενζίνη και τίποτε άλλο. Ο λόγος, πιθανότατα ο φόβος για τον κορονοϊό? Δεν ήταν ο φόβος για τον κορονοϊό, ήταν γιατί δεν ήθελα, ήξερα ότι εγώ και η γυναίκα μου δεν είχαμε κορονοϊό, το ήξερα αυτό, αλλά οπουδήποτε αλλού αν σταμάταγα και το κόλλαγα, θα έφτανα και θα κόλλαγαν οι γονείς μου, φαντάζομαι, τα πεθερικά μου, άνθρωποι οι οποίοι ήταν μια και ηλίκια, συμπαθείς ομάδες και δεν ήθελα να το ρισκάρω σε καμία περίπτωση. Συναναστραφήκατε με Έλληνες εδώ στη χώρα μας και θέλω λίγο να μου συγκρίνετε τη συμπεριφορά των Βρετανών με την αντίστοιχη συμπεριφορά των Ελλήνων. Δηλαδή, πώς αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της κατάστασης? Δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Το καλοκαίρι οι Έλληνες ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι γιατί είχαμε κάνει πάρα πολύ καλή διαχείριση της όλης κατάστασης. Είχαμε μέχρι τέλος Αυγούστου, μέσα Αυγούστου, 210 νεκρούς. Ήταν ένα νούμερο πάρα πολύ χαμηλό. Αλλά εντάξει, τώρα δυστυχώς έχουμε φτάσει και έχουμε 100 την ημέρα. Οπότε γενικά στην Ελλάδα υπήρχε ότι εντάξει, είμαστε μια χαρά, το ξεπερνάμε, θα ξεκινήσει και ο τουρισμός λίγο, να δουλέψουμε λίγο, γιατί τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά, αλλιώς θα βγάλουμε τη χρονιά. Ενώ εδώ στην Αγγλία δεν ήταν τόσο φρικτά τα πράγματα, δεν το έβλεπε έτσι ο κόσμος τόσο πολύ. Ήταν μεγάλα τα νούμερα, απλά οι Άγγλοι το αντιμετωπίζουν και λίγο διαφορετικά. Οι Άγγλοι είναι ένας λαός που έχουν μάθει την τρομοκρατία του ήρα από τη δεκαετία του 70 και του 80. Τους λέγανε, ας πούμε, μην βγείτε έξω, ας πούμε, γιατί, όχι γιατί τους λέγαμε μην βγείτε έξω, βγαίναν έξω παρότι υπήρχε κίνδυνος της βόμβας. Γιατί σου λέει, εμείς δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Δεν τον αλλάξανε με τον ήρα, δεν τον αλλάξανε με τους τσιχαντιστές, δεν τον αλλάζουν με τον κορονοϊό. Έτσι είναι οι Άγγλοι. Μάλιστα. Κύριε Κωστόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εύχομαι να τα ξαναπούμε πάλι και να μας μεταφέρετε το κλίμα κάτω από καλύτερες συνθήκες και να έχει περάσει και η πανδημία και ο κορονοϊός. Να είστε καλά, κύριε Κωστόπουλε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.